Ένα εξαιρετικό άρθρο δημοσιεύει το ipirusgate.blogspot.gr, το οποίο το αναδημοσιεύουμε και εμείς εδώ στον Prisma 95,1, και το υπογράφει ο Γιάννης Καραγιάννης με τίτλο «Κοινωνική αλληλεγγύη, κανείς μόνος του στην κρίση». Ο κύριος Καραγιάννης είναι οικονομολόγος και είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων και έχει την τιμή, έχουμε μάλλον την τιμή να το φιλοξενούμε στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 95,1. Καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη. Γεια σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την φιλοξενία. Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε ανθρώπους που παράγουν σκέψη και νομίζω ότι μας έβαλε να σκεφτούμε πολύ το τελευταίο άρθρο σας με τίτλο «Κοινωνική αλληλεγγύη, κανείς μόνος του στην κρίση». Θα ήθελα για τους ακροατές μας να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο αυτού του κειμένου, όσοι δεν έχουν ακόμα την ευκαιρία να το διαβάσουν στην ιστοσελίδα μας και όπου το έχετε γράψει. Τι θέλετε να πείτε μέσα από αυτό, κύριε Καραγιάννη? Νομίζω ότι είναι ένα απλό κείμενο διευκρινιστικό ότι την εποχή της εφήπλαστης ευμάρειας, έτσι εκεί γύρω από τη δεκαετία του 80 και μετά, χάθηκαν όλες εκείνες οι αξίες με τις οποίες πόρευε η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Όλες αυτές οι αξίες οι οποίες ήταν πραγματικά στοιχεία αλληλεγγύης μέσα από τις κοινότητες, μέσα από τους δήμους κτλ., μέσα από την γειτονιά που ήταν ουσιαστικό κύτταρο ανθρωπιάς, και πιστεύω ότι στην Ήπειρο με έναν πολύ πιο έντονο ακόμα χαρακτήρα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ήμασταν και αρκετά απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και ζούσαμε διαφορετικά δεδομένα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά χάθηκαν και ερχόμαστε σήμερα μέσα στην διάλυση της κοινωνίας από τα μνημόνια, από την κρίση αυτή, η οποία είναι μια κρίση ανθρωπιστική, να μπούμε πλέον σε καταστάσεις και λογικές όπου θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αξιακό πρότυπο. Ένα αξιακό πρότυπο το οποίο θα δομήσει όλες αυτές τις αξίες που κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι και ο μεγάλος ο παρονομαστής μιας διαφορετικής κοινωνίας που θέλουμε να κτίσουμε. Αλίμονο αν πάμε να ανατρέψουμε καταστάσεις χωρίς να διαμορφώσουμε ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο θα στηρίξει όλες αυτές τις διαδικασίες και τις ανατροπές. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Από την άλλη πιστεύετε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η ελληνική κοινωνία να βιώσει και αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και αυτά τα περιστατικά εξαθλίωσης τα οποία αναπαράγουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βεβαίως όχι για μένα για να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη αλλά για να πουλήσουν, γιατί η φτώχεια και η εξαθλίωση δυστυχώς πουλάει και μεταφράζεται σε πόντους τηλεθέασης. Από την άλλη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της επίπλαστης ευμάρειας δεν μιλούσε κανείς για το τι θα επακολουθήσει? Δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε? Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι ήταν και από τα μεγάλα λάθη της αριστεράς, τα οποία δεν άγγιξαν τότε θέματα και προβληματικές που τις βλέπαμε σε άλλες χώρες. Επειδή λόγω δουλειάς έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, και μάλιστα στις φάσεις της μετακατάρρευσης, δηλαδή όταν διαλύθηκε αυτό το οποίο λέγαμε τότε υπαρκτός σοσιαλισμός, και ακριβώς αυτά τα οποία έβλεπα τώρα εκεί, τα βλέπουμε μεγάλη λύπη στις μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Αυτή την απόλυτη εξαθλίωση, οφείλαμε να ανοίξουμε τη βεντάλια της προβληματικής και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ήταν κοντά μας. Και να που σήμερα ήρθαν. Αρχίζω το άρθρο μου με τη δεκαετία του 80, με κάτι το οποίο με είχε συγκλονίσει όταν το άκουσα από τη Θάτσερ, γιατί είχα βρεθεί τότε τέλος πάντων για σπουδές στην Αγγλία και έζησα τις μεγάλες κινητοποιήσεις τότε των αλλαγών της μονεταριστικής πολιτικής της Θάτσερ, για να έρθω να απαντήσω σε αυτό το πόσο προετοίμαστη ήταν η κοινωνία. Η κοινωνία εκεί ήταν προετοιμασμένη όμως. Να σας θυμίσω τότε εκείνη την εποχή τις μεγάλες κινητοποιήσεις των ανθρακορίχων με τη στήριξη της κοινωνίας, με τα συσίτια, τα πανεπιστήμια, τις βοήθειες τις μεγάλες οι οποίες δημιουργούσαν οι κοινωνίες κυρίως της Βόρειας Αγγλίας, όπου στήριξε μια απεργία δεκάμινη των ανθρακορίχων και έσπασε όπως έσπασε με τα γνωστά αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι και η ίδια η κοινωνία ήταν μη οργανωμένη στο να δεχτεί αυτό τον οριμαγδό των καταστάσεων μέσα στο μνημόνιο, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι με αυτό που σας είπα, με το χαμένο αξιακό πρότυπο. Ωστόσο,
η ιστορία επαναλαμβάνεται και μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση, όμως κάποια τέτοια περιστατικά τα βιώνουμε και εμείς τώρα. Και ξέρετε ποια είναι η αγωνία μου εμένα σε προσωπικό επίπεδο, το ότι οικειοποιούμαστε αυτές τις εικόνες της εξαθλίωσης. Δηλαδή πλέον, ενώ ήταν σοκαριστικό το να βλέπουμε συμπολίτες μας να τρώνε από τους κάδους σκουπιδιών, τώρα έχουμε εξοικειωθεί με αυτές τις εικόνες. Και να σας κάνω και ένα απλό ερώτημα για να καταλήξω, για να μην φλιαρώ. Όλοι θεωρούμε ότι η ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής μπορεί να γίνει μέσα από τον αγώνα, μέσα από τον ξεσηκωμό, το να βγούμε όλοι στους δρόμους. Από την άλλη, γιατί αυτή η κοινωνία αντιστέκεται σε αυτή την εξαθλίωση και δεν αγανακτεί όπως θα έπρεπε, κύριε Γαραγιάννη? Κοιτάξτε, βάλατε μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι το δόγμα του σοκ ως βιβλίο δίνει κάποιες εξηγήσεις και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Είναι μια κοινωνία κουρασμένη. Είναι μια κοινωνία σε θλίψη, είναι μια κοινωνία η οποία χρειάζεται όραμα και προοπτική. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν βρίσκονται και τα μεγάλα, αν θέλετε, ζητήματα της σύγχρονης αριστεράς, το πώς θα μπορέσει να αφυπνίσει όλο αυτό τον κόσμο που πραγματικά είναι κουρασμένος, απογοητευμένος, με το κεφάλι κάτω. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει σαν λαός το χαμόγελό μας. Mm-hmm. Έχουμε από τους χαμηλότερους δείκτες αισιοδοξίας. Έχει αλλάξει, η Ελλάδα μέσα στην κρίση αλλάζει, δημιουργεί καινούργια δεδομένα, δημιουργεί καινούργιες μάζες ανθρώπων, δημιουργεί καινούργιες θεματολογίες τις οποίες θα ανατρέψουν αυτό που ξέραμε, που ξέραμε μέχρι τώρα για το τι σημαίνει η Ελλάδα. Δυστυχώς η κρίση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, αλλά νομίζω ότι τα αδιέξοδα έχουν και κάποιο τέλος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως ακριβώς έχει δημιουργηθεί. Η εξοικείωση με τις εικόνες είναι ακριβώς όπως εξοικειώνεται κανείς μέσα στον πόλεμο. Mm-hmm. Στη φρίκη του πολέμου και σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, εμείς τα ζούμε βέβαια κινηματογραφικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι ζούμε ακριβώς έναν πόλεμο. Ένα πόλεμο εξαθλίωσης με τον κόσμο ο οποίος πραγματικά να υποφέρει και με τον κόσμο ο οποίος να ζητάει ένα παράθυρο ελπίδας. Και νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή, πρώτη στο ρόλο, θα πρέπει να στρατευτούν οι ελίτ, να το πω έτσι, της διανόησης στη χώρα μας, που για μένα δυστυχώς είναι απούσα, που έπαιξε τρομερά σημαντικό ρόλο στις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού όλα τα χρόνια. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει αποσβολωθεί η ελίτ, η κοινωνική, η κουλτούρα της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Δεν έχουμε συμμάχους πλέον και φωνές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είμαστε μόνοι μας μέσα σε μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται με το χειρότερο τρόπο. Νομίζω όμως ότι η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να δώσει τη λύση με την αυτοοργάνωσή της σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο πόλης, σε επίπεδο περιφέρειας. Και νομίζω ότι μας δίνονται οι δυνατότητες από εδώ και πέρα και στις εκλογές να αλλάξουν δεδομένα τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξουν. Κύριε Καραγιάννη, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι προοπτικές αυτές, δηλαδή η κοινωνία είναι έτοιμη, έχοντας μάθει τα τελευταία χρόνια βεβαίως να κυνηγάει την ύλη, να κυνηγάει την κοινωνική καταξίωση και την επιβεβαίωση μέσα ενός στάτους το οποίο μπορεί να μην αντανακλούσε την πραγματικότητα. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, μπορεί να είμαι υπερβολικός, έχουμε συνηθίσει λίγο σαν λαός να βγάζουμε ένα στο μάτι του άλλου? Δηλαδή, τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, μία πρωτοβουλία που μπορεί να γίνει, αντί να την επενέσουμε, θα την κατακρίνουμε εύκολα. Μπορεί για παράδειγμα να ανοίξει ο γείτονάς μας μία επιχείρηση καλύτερα από τη δική μας και εμείς θέλουμε να αποτύχει για να μείνουμε εκεί στη μετριότητα που ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Αν είμαι υπερβολικός, διορθώστε με. Κοιτάξτε, είναι τόσο υπερβολικά όλα τα δεδομένα που βλέπουμε στη χώρα πια. Να σας θυμίσω ότι επί μια εικοσαετία το lifestyle δημιούργησε συνειδήσεις και γενιές. Να σας θυμίσω ότι σήμερα χρεοκοπημένοι εντελώς επιχειρηματίες έβγαζαν στον εκδοτικό χώρο, έβγαζαν χιλιάδες περιοδικά στα οποία διαφήμιζαν αυτό ακριβώς που είπα αρχικά, την εφύπλαστη κατάσταση και τη διάλυση του αξιακού προτύπου. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια imitation κατάσταση η οποία σήμερα μέσα στην κρίση έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας είναι κακός από την φύση του ή μοχθηρός ή καχύποπτος ή διακατέχεται από έναν άκρατο επαρχιωτισμό σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Είναι το πώς μαθαίνει κάποιος να ζει μέσα σε μια κοινωνία άρρωστη.
Δυστυχώς ο καπιταλισμός είναι μια άρρωστη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ανατραπεί και βρίσκεται πραγματικά κατά την άποψή μου και στο τελικό του στάδιο που είναι και το χειρότερο. Κύριε Καραγιάννη, από την άλλη όμως, επειδή εγώ ήμουν δημοσιογράφος σε ένα συγκεκριμένο κανάλι το οποίο είχε σημαία αυτό το προϊόν το οποίο τώρα εδώ πέρα υπογραμμίζουμε, και θυμάμαι το διευθυντή μου όταν είχε δώσει συνέντευξη είχε πει ότι εγώ είμαι έμπορας, ένα προϊόν κάνω, μην δίνουμε υπερβολική διάσταση π.χ. στην τηλεόραση, στα περιοδικά. Από την άλλη, η οικογένεια που ήταν? Γιατί πού ήταν λοιπόν αυτές οι δομές και οι αξίες που παίρναμε από το σπίτι μας για να μπορούμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό το προϊόν το οποίο υπάρχει παντού? Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, κύριε Καραγιάννη. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι εδώ έγιναν με άξονες και με υπερβολές οι οποίες ήταν σε υπέρτατο βαθμό. Μία χώρα 10 εκατομμυρίων έβγαζε κάποια στιγμή χιλιάδες περιοδικά και εφημερίδες. Δεν συμβαίνει στο Λονδίνο των 12 εκατομμυρίων και των 53 εκατομμυρίων τουριστών. Έτσι δεν συμβαίνει, σας το λέω τώρα για την περιοχή που την ξέρω, ας πούμε. Ή σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πολύ μετρημένα τα έντυπα. Δεν έγινε αυτή η διάλυση του κοινωνικού ιστού εδώ και τόσα χρόνια χωρίς συνείδηση και χωρίς να είναι στημένο όλο αυτό, να το πω έτσι, το σκηνικό. Μάλιστα. Από την άλλη, το εμπορικό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, όλα έχουν τα όρια τους. Mm-hmm. Δεν είναι αγοραία τα πάντα. Λειτουργεί και ο νόμος της αγοράς, λειτουργούν τα δεδομένα. Οι υπερβολές όμως εδώ ήταν στημένες πάνω σε μια σταθερή βάση, σε μια σταθερή οικονομία. Ήταν και αυτά διαδικασίες και γνωρίσματα αυτής της φούσκας η οποία έσκασε. Τι ήταν η ελληνική οικονομία για να έχει τέτοιες χρηματιστηριακές αξίες, να σας θυμίσω το 99, παρήγαγε τίποτα? Δεν φαινόταν ότι όλα αυτά τα πράγματα ήταν μια φούσκα η οποία αργά ή γρήγορα θα έσπαγε? Έχουμε όλοι ευθύνες για αυτή τη φούσκα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Καραγιάννη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, τίθεται τώρα το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να παγκιστρωθούμε, ή μάλλον κατά πόσο μετά από όλο αυτό φάνηκε μια γύμνια. Μια γύμνια πνευματική. Χαίρομαι που υπογραμμίζετε τις ευθύνες του πνευματικού κόσμου, που κακά τα ψέματα δεν ήταν αντάξιος των περιστάσεων, γιατί τελικά ίσως είχε διαβρωθεί και από όλο αυτό το καπιταλιστικό χαρακτηριστικό, που το λέξη ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι. Κοιτάξτε, όταν έχουμε στην Ελλάδα, φτάσαμε στη δεκαετία του 2000 και μετά, να έχουμε πληρωμένους συγγραφείς και υπαλλήλους εταιριών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να γράφουν συγκεκριμένα πράγματα, να προωθούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες λογικές, και σας μιλώ τώρα με τη δεύτερη ιδιότητά μου. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια διαδικασία η οποία κάπου θα οδηγούσε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν ανύπαρκτο πνευματικό κόσμο, ο οποίος κάθεται με το στόμα ανοιχτό, ή αρχίζει διαδικασία, ή μετέχουν μέσα σε διάφορα σχήματα, να πω για το τελευταίο αυτό της περιβόητης κεντροαριστεράς, που είναι μια δεύτερη φούσκα η οποία και αυτή εξυφούσκωσε πριν ακόμα δημιουργηθεί. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν έχει ευθύνες όσες έχουν όλο αυτό που χαρακτήρισε ως ελίτ, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, για την Ελλάδα. Βεβαίως. Κύριε Καραγιάννη, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Από την άλλη όμως, ξέρετε, ο κόσμος πλέον θέλει και πιστικές λύσεις. Γι' αυτό και ίσως δεν βγαίνει στους δρόμους να φωνάξει, γιατί νιώθει ότι αναζητά μια πολιτική ελπίδα, ένα φάρο που να του πει με ρεαλισμό ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και νομίζω ότι ακόμα το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αγκαλιασμένο και απαγκιστρωμένο στις παλιές κακές συνήθειες του παρελθόντος, διότι θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, και χαίρομαι που συζητάμε. Ήρθε σήμερα συνάδελφός μου το πρωί και μου είπε ότι μία συμμαθήτριά του σε σχολή δημοσιογραφίας, προσέξτε, η οποία ήταν η χειρότερη, να θεωρήσω ότι είναι προσωπική εκτίμηση αυτό και ότι δεν ισχύει, μέσω παρέμβασης της μητέρας της που ήταν πρώην βουλευτής Πασόκ, μπήκε στην δημόσια τηλεόραση. Και σας ρωτώ, αλλάζουμε? Πήραμε το μαθημά μας? Κοιτάξτε, αυτά δυστυχώς βάζετε θέματα τα οποία είναι τόσο καθημερινά. Είναι. Και τόσο, αν θέλετε, συνηθισμένα, που περνάνε πλέον χωρίς να δίνουμε και κάποια ιδιαίτερη σημασία. Είναι η σύψη του συστήματος. Ναι, αλλά αυτό το σύστημα θα αλλάξει? Τέλειωσε, πέθανε? Όλα αυτά που λέμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι το σύστημα δεν μπορεί να μην αλλάξει αν δεν ταρακουνηθεί. Μάλιστα. Έτσι, είναι δεδομένα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, δεν θα περιμένουμε ως όριμο φρούτο να πέσουν οι διαδικασίες. Mm-hmm. Θα πρέπει να κινηθούμε, θα πρέπει να σηκωθούμε κάποια στιγμή από τον καναπέ.
θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια λογική πραγμάτων. Θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και ας μην ξεκινάμε από τα μεγάλα, νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να δώσουν λύσεις. Μάλιστα. Και μπορούν να δώσουν λύσεις σε απλά πράγματα. Δηλαδή, μας αρέσει αυτό, επειδή λατρεύω την Πρέβεζα, κατεβαίνω διαρκώς, είμαι χειμερινός κτλ. Και εγώ και η οικογένειά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη βρωμιά στη θάλασσα, σε αυτή την ακτογραμμή, η οποία είναι από τις ομορφότερες που υπάρχουν, ή δεν υπάρχει? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Τις χιλιάδες ομπρέλες που διαλύουν ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να παίξει διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για απλά πράγματα, τα οποία νομίζω ότι αν τα νιώσει η κοινωνία και αρχίσει να μπαίνει συνειδητά μέσα σε διαδικασίες μικρών αλλαγών, δεν μιλάμε για μεγάλα πράγματα, θα αρχίσει να αλλάζει και το τοπίο. Μάλιστα. Γιατί πλέον είχαμε μάθει να τα περιμένουμε. Και όλα δεν μπορούμε κάποιους. Να τα περιμένουμε όλα. Πρέπει να αυτοοργανωθούμε. Έτσι, είναι, έτσι. Είναι ζήτημα. Και να αυτοοργανωθούμε συνειδητά, βάζοντας καινούργια αξιακά πρότυπα. Mm-hmm. Και τα οποία αξιακά πρότυπα θα μας δημιουργήσουν την ανάγκη να δώσουμε το χέρι στο διπλανό που τον βλέπουμε να υποφέρει. Απλά και σήμερα γυρνάμε τις πλάτες. Έχετε απόλυτο δίκιο να βλέπετε ότι υποβαθμίζεται και η παιδεία, που είναι ο πυρήνας για να αναπτυχθούν όλα αυτά τα νέα αξιακά πρότυπα. Υπάρχει μια υποβάθμιση και ίσως νομίζω ότι συμφέρει σε τέτοιες περιόδους οικονομικής εξαθλίωσης να παραμένει και μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αμόρφωτη. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έτσι είναι μια. Μάλιστα. Όταν ο καπιταλισμός βρίσκεται κατά την άποψή μου σε ένα τελευταίο στάδιο, είναι στον επιθανάτιο ρόγχο του, δεν ξέρω βέβαια το πώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Διότι από το 2007 που ουσιαστικά ξεκίνησε η κρίση από τις φούσκες της Αμερικής, σέρνεται όλο αυτό το διάστημα παρασέρνοντας το διάβατο οικονομίες περιοχών κτλ. Όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πειραματόζω και θύμα την Ελλάδα, με μονεταριστικές λογικές και πρακτικές όπου δεν μπορεί το σύστημα να επανέλθει. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί να επανέλθει? Διότι έχουμε μία πρωτόγνωρη κρίση, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα ιστορικά. Η καπιταλιστική αυτή κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική ήταν μια κρίση που έχουν πληγεί τα βασικά, τα κατεξοχήν ζωτικά όργανα του καπιταλισμού και δεν μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους θέση. Έχουν χτυπηθεί τα χρηματιστηριακά, έχει χτυπηθεί το τραπεζικό κεφάλαιο, έχει χτυπηθεί, δηλαδή παλιότερα είχαμε τις γνωστές καπιταλιστικές κρίσεις, τη δεκαετία του 29 ή του 70, την πετρελαϊκή κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικές. Έχουν πληγεί τα ζωτικά του όργανα και δεν μπορεί να επανέλθει στο σύστημα στην πραγματική του θέση. Το ζήτημα είναι πόσο οι κοινωνίες είναι όριμες να ανατρέψουν καταστάσεις. Μάλιστα. Οι κοινωνίες και αν θέλετε και σε ένα επίπεδο και ο κόσμος ολόκληρος. Κύριε Καραγιάννη, αυτό είναι και το πλαίσιο του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου σας, το οποίο δημοσιεύουμε και εμείς στον Prisma 951.gr. Θέλω να κλείσουμε εδώ τον πρώτο κύκλο. Πραγματικά είναι χαρά μας, είναι χαρά μας ως ένας νέος ενημερωτικός σταθμός, και θα το λέω και ας γίνομαι κουραστικός, να φιλοξενούμε φωνές που μας προβληματίζουν. Γιατί νομίζω ότι ένας, δύο, τρεις ακροατές προβληματιζόμαστε λίγο όσοι ακούνε ραδιόφωνο, γιατί μην νομίζετε ο κόσμος πλέον έχει βαρεθεί την τηλεόραση που είναι τουρκοκρατούμενη και εισπράττουμε ότι θέλει το τρανζιστοράκι να του παίζει, να του παίζει και τη μουσικούλα του και να τον ενημερώνει, και γενικότερα γυρνάμε στις παραδοσιακές αξίες και το ραδιόφωνο είναι μια αγαπημένη αξία και συνήθεια βεβαίως. Αυτό είναι αλήθεια. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε και σε άλλους κύκλους συζητήσεων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 95,1. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό σας απόγευμα, για χαρά. Επίσης.